Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Ο Σταύρος Θεοδωράκης ήταν το Σάββατο στην Πάτρα προκειμένου να μιλήσει στη στελέχη του κόμματός του στο πλαίσιο της περιφερειακής συνδιάσκεψης. Απάντησε καταρχάς για το ζήτημα των εκλογών και προέβλεψε ότι δεν θα γίνουν. Όσον αφορά στα επιδόματα, τα θεώρησε φιλοδορήματα. Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση θέλει να κάνει εκλογές. Είναι πολύ ευτυχισμένοι με αυτό που ζουν. Το είδαμε και στο πρόσωπο του Υπουργού, του κ. Τσακαλώτου, όταν χτυπούσε το σφυράκι στη Wall Street. Πόσο χαρά είχε το πρόσωπό του. Δεν νομίζω λοιπόν θα πάμε σε εκλογές το 18. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουν να εξαντλήσουν τετραετία. Τα επιδόματα όμως έρχονται κάθε τέλος του χρόνου ως φιλοδορήματα σε ένα λαό που έχει πραγματικά προβλήματα και που θα ήθελε, εκτός από φιλοδορήματα, να έχει, και το είπα και πριν, δουλειές κανονικά αμοιβόμενες με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Ο κ. Θεοδωράκης απάντησε και στον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είπε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας για συνεργασία. Ο επικεφαλής του ποταμιού αρνήθηκε ευγενικά και είπε ότι δεν θα υπάρξει κάτι διαφορετικό στη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάτι διαφορετικό αυτό, από αυτό που μονίμως λέει ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια συνεργασίας για να λύσουμε τα προβλήματα της χώρας. Η δική μου απάντηση είναι ότι ναι, υπάρχουν πολλά περιθώρια συνεργασίας, υπάρχουν όμως και πολλές διαφορές. Θα πρέπει τα κόμματα να αλλάξουν, θα πρέπει τα κόμματα να εξυγχρονιστούν, γιατί μόνο αν αλλάξει το πολιτικό σύστημα θα αλλάξει αληθινά και ο τόπος. Όσον αφορά το μέλλον της συνεργασίας με τη Δυσή, στο νέο φορέα της κεντροαριστεράς, ο κ. Θεοδωράκης εξέφρασε την ελπίδα ότι θα τα καταφέρουν. Όπως είπε, δεν είναι ο πιο εύκολος δρόμος, αλλά είναι ο απαραίτητος δρόμος για να δώσουμε λύση στα προβλήματα του τόπου. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.